Καλησπέρα. Σίγουρα είμαστε απογοητευμένοι ότι δεν πήραμε 3 βαθμούς. Είμαι απογοητευμένος από την προσπάθεια κάποιων ποδοσφαιριστών που πιστεύω ότι δεν είχαν την αναμενόμενη την απόδοση, αλλά μόνο, όχι μόνο την απόδοση, αλλά και αγωνιστική πειθαρχία που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εδώ και τελευταία 2 χρόνια παίζαμε με λιγότερους παίκτες και καθένας θέλει να γίνει ήρωας και ξεχνούμε να παίξουμε το ομαδικό το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, είναι δύσκολο να πεις. Σίγουρα εμείς δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες επειδή παίξαμε και με λιγότερο παίχτη η ομάδα, αλλά ότι από τις ευκαιρίες δεν την κάναμε τον γκολ. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπάλα είναι και τιμωρεί, και όπως τιμωρηθήκαμε και εμείς με εκτέλεση φάουλ, ωραία εκτέλεση φάουλ, αλλά μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει, αλλά δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Σίγουρα σημερινό το παιχνίδι είχε πολύ μεγάλη σημασία, διότι κερδίζοντας μπαίναμε και εμείς στη διεκδίκηση του τίτλου. Αλλά με αυτή τη σοπαλία πιστεύω ότι τις πιθανότητες μας λιγοστεύουν πάρα πολύ και είναι δύσκολο και μένοντας και λιγότερα παιχνίδια. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς να συνεχίζουμε μέχρι το τέλος και βλέπουμε. Είμαστε σε 2 διοργανώσεις και στο κύπελλο, στους 4 και στο πρωτάθλημα και να παίξουμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Coach, τι κατά τη γνώμη σας έφταιξε και δεν μπορέσατε να κυριαρχήσετε όταν ο αντίπαλος έμεινε νωρίς με 10 ποδοσφαιριστές? Επηρεάσε ψυχολογικά το χαμένο πέναλτι ίσως ή... Εντάξει, κυριαρχήσαμε στο δεύτερο μήχρονο. Πρώτο μήχρονο δεν ήμασταν, διότι εμείς δουλεύουμε τις ώρες να λέμε κάποια πράγματα σε κάποιους παίχτες και κάποιοι παίχτες μόνοι τους παίρνουν τις πρωτοβουλίες και ποδόσφαιρο είναι και σε αυτές τις στιγμές ποδόσφαιρο σε τιμωρή. Ακριβώς αυτό το έγινε, διότι αν πετύχαμε το πέναλτι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα από το πρώτο μήχρονο. Δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα, καβάλαμε γκολ, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δική μας η επιθετική δεν βρίσκονται αδίκτυα, δυστυχώς, και το πληρώσαμε στο τέλος. Coach, πέραν της έλλειψης καθαρού μυαλού, όπως είπατε κι εσείς, ενώ ο αντίπαλος έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές, μήπως τελικά υπάρχει και κούραση, γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, κυνηγάτε για τους 2 τίτλους, μήπως κάπου υπάρχει μια κόπωση και μήπως θα πρέπει να επικεντρωθείτε? Εντάξει, αν ήταν τώρα 11 με 11 θα το πω, θα δικαιολογήσω, αλλά και προηγούμενο παιχνίδι παίξαμε με μισή ομάδα και τώρα σήμερα παίξαμε με 5 παίχτες λιγότερους, 5 παίχτες λέω, με παίχτη λιγότερο, και δεν το χρησιμοποιήσαμε, δεν τον ελέγξαμε, δεν το κρατήσαμε την μπάλα, δεν το ρίξαμε το τέμπο στο παιχνίδι εκεί που βάλαμε γκολ, και αντί να κρατήσουμε την μπάλα περισσότερο είχαμε κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες, δυστυχώς δεν το βάλαμε. Κούραση υπάρχει σίγουρα, είναι τρίτο το παιχνίδι, δεν είναι μόνο κούραση φυσική, αλλά είναι κούραση ψυχολογία, γιατί παίζαμε 2 παιχνίδια απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πήραμε καλά αποτελέσματα, περιμέναμε να έχουμε συνέχεια, μπορούσαμε, αλλά όπως είπα και πριν, επειδή κάποιοι θέλαν να γίνουν ήρωες, στο τέλος πήραμε μόνο 1 βαθμό.